Θέλω, το είπα και πριν. Νομίζω έρχονται ερωτήσεις και από τον κόσμο. Λοιπόν, πρώτον, θα πάρουμε λεφτά από την Οβάρτης από αυτά που ζημιωθήκαμε? Κύριε Κοντρότσο. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι η Siemens είχε πει ότι θα κάνει 700 προσλήψεις στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης και το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης μάλλον έχει κλείσει. Λοιπόν, θα πάρουμε λεφτά ή πάλι μιλάμε στον αέρα? Εγώ θέλω να σας πω και να επαναλάβω αυτό που είπε και σήμερα ο Πρωθυπουργός, ότι το ελληνικό δημόσιο θα διεκδικήσει τα χρήματα τα οποία παρανόμως εισέπραξε από το ελληνικό δημόσιο η εταιρεία αυτή. Και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία αποκαλυφθεί ότι είχε... Γιατί θα σκάσουν λέει και άλλες φαρμακευτικές. Είναι μια αστική υπόθεση, είναι ένα δικαίωμα που με βάση τα άρθρα 914 επόμενα, αδικοπραξίες δηλαδή του αστικού κώδικα, μπορεί να ενεργοποιηθεί με αγωγή την οποία θα καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια είσαι... και στα ελληνικά δικαστήρια, το τονίζω αυτό, διότι έχουμε την ειδική δοσιδικία του ποινικού αδικήματος, οπότε αν έχουν τελεστεί ποινικά αδικήματα στη χώρα μας, τότε και το αστικό σκέλος όσον αφορά την αποζημίωση του ελληνικού κράτους μπορεί να εισαχθεί προς εκδίκαση στα ελληνικά δικαστήρια. Αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή, αφορά την εταιρεία. Ναι. Εάν αποδειχθεί ότι υπήρξαν αθέμητες πρακτικές, χρηματισμός έστω και ενός κρατικού λειτουργού, δεν αφορά δηλαδή το πολιτικό σκέλος. Αφορά κυρίως την αποζημίωση που θα διεκδικήσει το ελληνικό κράτος από την εταιρεία η οποία μεθόδευσε και ολοκλήρωσε όλη αυτή την παρανομία. Το ενδεχόμενο να χρειαστεί η Ελλάδα να βάλει το χέρι στην τσέπη και να αποζημιώσει άλλες χώρες, το έχουμε σκεφτεί? Όχι, κύριε Χουδαλάκη, δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Αναφέρεστε στην τιμή αναφορά. Ως χώρα αναφορά. Γιατί η αλήθεια, επειδή το σχολιάσαμε και πριν, το συζητάγαμε εδώ πέρα όλοι, η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά που επηρεάζει την παγκόσμια σχεδόν αγορά. Την Ευρωπαϊκή, 29 χώρες άμεσα, σας λέω. Όλη την Ευρώπη, την πρώην Σοβιετική Ένωση, σχεδόν τις περισσότερες πρώην δημοκρατίες, τη Βραζιλία και πάει λέγοντας. Αν λοιπόν εμείς διαμορφώναμε τιμή με ευθύνη κρατικών υπαλλήλων ή δεν ξέρω εγώ πολιτικών και απογειώναμε τις τιμές για να οικονομάει Βάρτης, ας πούμε, στην αγορά της Γερμανίας. Θα πληρώσουμε τα κερατιάτικα μας, λες. Ναι, όπως το είπες ακριβώς. Όπως το είπες ακριβώς. Λιγμένα θα πάρουμε στο τέλος. Νομίζω ότι δεν έχει καμία νομική βάση ένα τέτοιο σενάριο. Κατά τη γνώμη μου, η διεκδίκηση, αν γίνει ή από οποιοδήποτε κράτος τρίτο γίνει, θα γίνει εις βάρος της εταιρείας η οποία παρανόμησε. Πιθανές ευθύνες προσωπικές, εγώ δεν αποκλείω. Αλλά σε κάθε περίπτωση την ευθύνη δεν την έχει το ελληνικό κράτος, την έχει η εταιρεία η οποία οργάνωσε Υπουργέ, όλη αυτή την παρανομία. Κώστα, απλώς το λέω για την οικονομία. Μου λένε ότι έχουμε 3 λεπτά. Ως εκ τούτου, θα κάνεις την ερώτηση εσύ. Κι εγώ μία. Στείλανε εδώ για αυτοκτονίες και για θανάτους κρατουμένων και έχουν δίκιο. Ναι. Το ίδιο θέλω να ρωτήσω. Α, το ίδιο, εντάξει. Λοιπόν, καλυπτόμενο. Ωραία. Τώρα. Να ρωτήσει λοιπόν ο Κώστας, αν έχετε την καλοσύνη, για να κάνω δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Μία για την Οβάρτης και μία θέλω να τον ρωτήσω για το θέμα των Σκοπίων. Α, γιατί νομίζω ότι είναι το άλλο μεγάλο θέμα που έβαλε ο Κώστας. Την ερώτηση για τους κρατουμένους, να την κάνει η Μαριάννα. Εγώ θέλω να κάνω μία τρίπλα. Πολιτική. Υπόθεση Κελπνό. Η υπόθεση Ερίκος Δινάν. Η υπόθεση με τους εκβιαστές στον τύπο, και είχαμε και έναν άνθρωπο που κάηκε. Το πρώτο καγένο στον κόσμο κάηκε. Μαυρίκος. Και η υπόθεση Νοβάρτης, πολιτικά ρωτάω, θεωρείτε ότι είναι το ίδιο παιχνίδι? Είναι αυτόνομο πράγμα? Δεν το ξέρω, κύριε Βαγγέλη. Δεν το ξέρω. Δεν σας πάει το μυαλό? Και δεν μπορώ να προβώ σε εικασίες. Πάμε στο. Ότι υπάρχουν εμπλεκόμενα πρόσωπα σε πολλές από αυτές τις κοινά. Αυτό όλους μας βάζει σε σκέψεις. Αλλά να σας πω ότι είναι μέρος του προβλήματος. Εγώ δεν πάω να βγάλω την είδηση ποιος και τα λοιπά. Κοιτάξτε, αλλά κύριε Υπουργέ, κατά κύριο λόγο το τι γινόταν στην υπόθεση του φαρμάκου και τα λοιπά, δεν είναι μόνο θέμα έχουμε διασταυρώσει σίγουρα. Το χρήμα πήγαινε σε μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι. Το χρήμα πήγαινε σε μέσα ενημέρωσης, τα οποία μέσα ενημέρωσης διαμόρφωναν το πολιτικό σκηνικό και τα μέσα ενημέρωσης έχουν ιδιοκτήτες. Τα μέσα ενημέρωσης είχαν και δημοσιογράφους. Κύριε Αρβανίτη, συνάδελφοί σας και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι, με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Δεν είμαστε συνάδελφοι με όλους. Δεν λέμε όλους συνάδελφοι με όλους. Καλημέρα. Διαμόρφωσα την γνώμη για τα μνημόνια. Θυμόσαστε ότι έκανε μια αυτοκριτική μετά και είπαν ότι φωνάξαμε περισσότερο από ότι έπρεπε λύκος.
Τα έγραφαν στα βιβλία. Μάλιστα. Τα θυμόσαστε αυτά. Για λοιπόν, πες αυτό, ρε Μαριάννα. Για να μην έχω χρόνο. Τέταρτος, τέσσερις νεκροί. Αυτό είναι σημαντικό, ρε Σιγητή. Υπάρχει ζήτημα. Θέλω να σας πω το εξής, ότι ενημερώθηκα σήμερα για ένα θάνατο σε ένα κατάστημα κράτησης. Ο κρατούμενος ήταν ένας άνθρωπος με βεβαρημένη υγεία. Ήταν οριοθετικός, ήταν χρήστης ναρκωτικών. Το ανοσοποιητικό σύστημά του ήταν σε κακή κατάσταση, καταλαβαίνετε. Θάνατοι θα υπάρχουν και στις φυλακές. Από το Δόντι, κύριε Υπουργέ, για το Δόντι... κάτι πάει στραβά. Όχι, κύριε Απριώτη, δεν έχω. Σας λέω, ξαναλέω και πάλι. Δεν μιλάμε για τον ορθωτικό σήμερα, μιλάμε για το παλικάρι το οποίο έπαθε μόλι στο Δόντι. Στο Μαλανδρίνο που ήταν προχθές. Σας ξαναλέω και πάλι ότι αυτά προσπαθούμε να τα ελέγχουμε και τα κοιτάζουμε με εξειδικευμένο προσωπικό που στέλνουμε στις φυλακές. Αν ήταν άλλη κυβέρνηση, θα είχατε κάνει ερώτηση εσείς προσωπικά. Κοιτάξτε. Δηλαδή, ήσασταν στην αντιπολίτευση. Όχι, δεν είναι έτσι. Κατά πρώτον, εγώ λέω να είμαστε ψύχρεμοι πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις, να διερευνάτε σε βάθος. Το κάθε περιστατικό δεν είναι ίδιο. Εγώ σας ανέφερα για το σημερινό, για το οποίο είχα ενημέρωση. Μην τα βάζουμε όλα. Αλλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης αύριο θα μιλήσει για την κάθε περίπτωση αναλυτικά. Λοιπόν, ο χρόνος δεν ήταν αρκετός ούτως ή άλλως. Ούτε Κουφοντίνα πρόλαβα να ρωτήσω. Τι είναι, πού είναι το θέμα, Κουφοντίνα? Είναι κυβερνητική απόφαση, κύριε Κοντρόφο. Προφανώς και δεν είναι, αλλά υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις και κατηγορίες προς την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Το συνηθίζουμε την πολιτική. Δεν έχουμε σκευωρία, το σκάνδαλο Νοβάρτης. Με πλήρη συνείδηση δεν προλαβαίνουμε και δεν τα ρωτώ. Μία ερώτηση θέλω να κάνω για την Νοβάρτης και μία για τα Σκόπια. Υπήρξε επαφή δική σας μέχρι τώρα ή ενδεχομένως θα υπάρξει, θα τη ζητήσετε εσείς ή θα τη ζητήσει η άλλη πλευρά με την Αμερικανική δικαιοσύνη για τα στοιχεία του FBI? Το λέω γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλους τους συνομιλητές του επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν λέω παρεμβαίνει, επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Υπάρχει ή θα υπάρξει επίσημη επαφή? Λέω ότι έχω συναντηθεί κατ' επανάληψη με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Και πρόσφατα. Και του έχω ζητήσει. Πρόσφατα, ναι, αλλά δεν αφορούσε την καθόλου αυτή την υπόθεση. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία και είχε ζητηθεί και είχε ενεργοποιηθεί η διαδικασία δικαστικής συνδρομής. Και ζήτησα επισήμως εκ μέρους ελληνικής κυβέρνησης να διαβεβαστεί το αίτημα για την αμέριστη υποστήριξη και παροχή στοιχείων στους Έλληνες εισαγγελείς οι οποίοι θα ταξίδευαν στην Αμερική. Να συμπληρώσω κάτι, ερώτηση. Η Ελβετία συνεργάζεται, γιατί μάθαμε σήμερα από τους Ελβετούς ότι έχει ζητηθεί η δικαστική συνδρομή. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Οι Αμερικάνοι και εμείς έχουμε ζητήσει δικαστική συνδρομή των Ελβετικών αρχών για τους λογαριασμούς. Θέλω να σας πω ότι ήρθε το πρώτο κλιμάκιο των Αμερικανών εισαγγελέων και ερευνητών στην Αθήνα πριν αρκετό καιρό. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν γύρω στο Μάρτιο του προηγούμενου 17. Έτους. Έτσι. Ναι. Και ακολούθησε ταξίδι των Ελλήνων εισαγγελέων στην Αμερική. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και στη δικογραφία και έγγραφα του FBI. Και... Η δικαστική συνδρομή τώρα προς την Ελβετία είναι για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Προφανές αυτό θα έχουν. Και αυτό θα το, αυτό θα ασχοληθεί και η προανακριτική. Θα έχουν προχειοδρομήσει οι εισαγγελείς οι οποίοι κάνουν την έρευνα. Λοιπόν. Σκόπια. Ο Πρωθυπουργός ήταν, νομίζω, αρκετά σαφής σήμερα. Είπε σύνθετη ονομασία, γεωγραφικός προσδιορισμός, έργα όμνες και είπε για πρώτη φορά τόσο καθαρά, δεν ξέρω αν τον αδικό και το μου έχει διαφύγει, πολύ καθαρά, με συνταγματικές αλλαγές. Νομίζω ότι αυτό είναι το πακέτο το οποίο έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή της διαπραγμάτευσης. Εκείνο που θέλω όμως. Και με το ΖΑΕΦ δεν το είχε πει αυτό. Πρώτα από εκεί ξεκίνησε τα λειτουργικά. Ναι, το είπε πολύ καθαρά σήμερα. Και για σύμβολα, και για ιστορικές αναφορές. Και πει με εγγυήσεις. Σήμερα είπε με συνταγματικές αλλαγές. Ναι, ναι, σωστά. Θέλω να θυμίσω σωστά, ο Γιώργος. Ότι ο ΖΑΕΦ είπε ότι δεν χρειάζονται συνταγματικές αλλαγές. Γι' αυτό και το αναφέρω. Κάναμε το 1993. Υπάρχει ένα ζήτημα, τι κουβεντιάζουμε τώρα. Προσέξτε, εγώ θέλω να πω, διότι απευθυνόμαστε και σε ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Και μου το έχουν θέσει και εμένα αρκετοί. Μου έχουν πει, κύριε Υπουργέ, μην δώσετε το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ δεν έχουμε μία ανώνυμη χώρα. Δεν είναι ανώνυμη αυτή η χώρα. Έχει ένα όνομα, Δημοκρατία της Μακεδονίας, που έχει αναγνωριστεί από 170
κράτη και έχει και ένα άλλο όνομα που εμπεριέχεται ο όρος Μακεδονία, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με το οποίο συνένεσε η Ελλάδα να μπει στον ΟΗΕ. Επομένως, δεν έχουμε μία ανώνυμη χώρα που εδώ συζητάμε τι όνομα θα της δώσουμε και αν εμείς θα δώσουμε το όνομα Μακεδονία. Η ελληνική κυβέρνηση πιστεί στην διαχρονική γραμμή η οποία έχει ακολουθηθεί από την ενδιάμεση συμφωνία στο Βουκουρέστι και σήμερα με την κυβερνητική αλλαγή στα Σκόπια υπάρχει ένα έφορο έδαφος για να λυθεί επιτέλους αυτό το ζήτημα πάνω σε αυτή τη βάση που έχει χαραχθεί εδώ και χρόνια. Ενδιάμεση συμφωνία, Βουκουρέστι, καταλήγουμε σε μια σύνθετη ονομασία με όλα αυτά τα οποία έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή αλυτρωτισμοί, σύμβολα, αλλαγές στο Σύνταγμα και εγγύσεις. Νομίζω ότι εάν σταθούμε λίγο ψύχρεμα, όλοι μας, παρά το γεγονός ότι μπορεί ορισμένα πράγματα να μας ενοχλούν, ψύχρεμοι απέναντι σε αυτό το πρόβλημα, θα προσεγγίσουμε τη λύση του προβλήματος ακριβώς με τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οποίες θέτει η ελληνική κυβέρνηση σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Τα μηνύματά σας ήταν πάρα πολλά, πάρα πολλά απόψε και δεν λαμβάνω τόσο υπόψη μου τα μηνύματα που έρχονται από τη Ζάκυνθο λόγω εντοπιότητας του Υπουργού Δικαιοσύνης. λαμβάνω περισσότερο υπόψη μου, αστειεύομαι προφανώς, τα εκατοντάδες μηνύματα που έρχονται από ομογενείς στο εξωτερικό, από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Τσεχία και από τη Γερμανία μέχρι την Αυστραλία. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί εδώ απόψε. Ευχαριστώ τον Κώστα Αρβανίτη, τη Μαριάννα Πυριώτη, τον Γιώργο Κουδαλάκη και βεβαίως τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Επόμενη Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα. Δεν θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί στις 25 με ένα δίδυμο έκπληξη. Να είστε καλά. Καληνύχτα.